Μιλάμε για χοντρά λεφτά. Πάμε να φύγουμε, ρε μαλάκα, θα καρφωθούμε. Μην μου τα πεις. Άμα δεν γουστάρεις, κοπάρετε. Όχι, ρε. Ένα βλέφαρο και φύγαμε. Αν το μάθει ο Αντώνης, θα μας... Κοφτώμα, ρε μαλάκα. Ναι, κύριε. Λοιπόν, η δουλειά είναι χοντρή και θα μπλέξουμε. Γιατί είμαστε, φτωχοπινίνες και κερατά. Και δεν έχουμε και πλάτες. Είναι μονάχο παιδί, ο γέρος δεν έχει άλλη από αυτή. Θα τα χώσει αμέσως. Μπερδευόμαστε με μαλακίες και αποτέλεσμα δεν έχουμε μία. Α, σήμερα το πρωί πήρα λεφτά από τη μάνα. Εδώ τα φράγκα είναι μαζεμένα και ούτε μπάτσι ούτε τίποτα. Κανείς δεν απαραίτησε. Εσύ αλλιώς μας τα έλεγες στην αρχή. Τώρα την είδα. Πάντως, αν είναι να γίνει σύντομα, η τύψα φεύγει για Ελβετία και μετά τη χάσαμε. Λοιπόν, μαλακισμένα, η δουλειά χρειάζεται... Τα έχετε. ο Γιώργος τα ίδια στον κόσμο του. Ναι, πότε θα τελειώσω, πότε θα πάρω πτυχίο, τέτοιες μαλακίες. Ναι, αλλά δεν δίνει και κανένα φράγκο. Τόνια! Θα πάρω το τζιπ γιατί τα άλλα δεν κυκλοφορούν. Συμφωνείς, χρυσό μου? Ναι, εντάξει. Τσάω. Η Λίλα ήταν. Ναι, εξαφανίζεται όλα τα πρωινά. Να δεις που αυτή με κάποιο θα πηδιέται. Πιάνεις MTV. Έχει Nirvana. Τίποτα, τα ίδια. Χτες πήγαμε loft. Με τον Κώστα και τον Τίνο. Ναι. Τα ίδια, μωρέ. Βαρεμάρα, ξέρεις. Τίποτα, το πρωί τους πήρα και τους δύο στην Κεσαριανή. Καλά, ο Κώστας είναι και πολύ μαλάκας βέβαια. Καλά, οκ. Τα λέμε Everest. Έλα, γεια.
Τσαγάκι, γιατί δεν πήγε σαν τσαγάκι. Παρότι είμαι κρυωμένο, δεν το πάω. Ε, τι το φοβάσαι, του βουνού είναι. Ειδικό για φαρυγγίτιδα και για τα νεφρά. Μεγάλο πρόβλημα τα νεφρά, Μιχάλη. Έλα, έλα, λέγε τι θέλεις τώρα. Λες, ήρθα σε σένα γιατί είσαι διακριτικός χαρακτήρας και θα χειριστείς σωστά την υπόθεση. Καίει, μωρέ. Τον Παπαμάρκο τον ξέρεις? Τον ιδιοκτήτη της Τελεκόμ. Ναι, αυτόν. Πλούσιος, ισχυρός, χείρος. Και έχει μια κόρη από τον πρώτο του γάμο, την Αντωνία. Τι Αντωνία, δηλαδή Τόνια τη λένε. Και τη δικιά μου. Τη λένε Γεωργία και το έκανε Τζίτζι. Που λες, έχουμε βάσιμες υποψίες ότι απήγαγαν τη μικρή. Απαγωγή. Ο Παπαμάρκο δεν έκανε καμιά καταγγελία. Καταλαβαίνεις, μοναχοπέδι και προτιμά να πληρώσει για να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Μιχάλη, για να ξέρεις πόσο σε σκέφτομαι, σου έχω στο πιάτο της απαγωγής. Μπα. Έμαθα ότι τη δουλειά την οργάνωσε ο Γενοβέζος. Αχα, ο Αντώνης, ο Κάπουλας. Τον ξέρεις, βλέπω, ε. Ω, γνωστός προαγωγός. Προσπάθησε να μεγαλώσει τις δουλειές του με τις Αλβανίδες, αλλά πού να τον αφήσουν οι μεγάλοι της πιάτσας. Ναι, φαίνεται πως αποφάσισε να ξανοιχθεί και σε άλλες δουλειές. Πόσα θα ζητήσουμε? 150 εκατομμύρια είναι καλά. 150, ε. Πολλά είναι. Τι πολλά, ρε Πίτουρα. Εδώ πέσουμε κοροναγράμματα τη ζωή μας. Και αυτές τις δουλειές μια φορά τις κάνεις στη ζωή σου. Και λύνεις το προβληματάκι σου. Γεγγε. Ο Άλκης θα είναι. Δεν είχε με λουκάνικο. Η άλλη μέσα. Εντάξει είναι. Πήγαινε της να φάει. Εγώ. Όχι. Τι φοβάσαι, ρε. Ρε, εσύ πρέπει να μπαίνεις μέσα και να κλάνει, ρε. Έπρεπε να βάζαμε μάσκες. Εσύ έβαζες το κράνος και κουκουρούκου. Θα το δω, ρε, μαλάκα. Μαλάκα, ε, μαλάκα. Έλα, έχει πίτσα. Δεν κάνω κέφι. Ούτε μπύρα. Να τη βάλεις εκεί που ξέρεις. Τι είπες, μωρή καριόλα? Να τη βάλεις εκεί που ξέρεις. Δεν άκουσα. Να τη βάλεις εκεί που ξέρεις. Θα σε σκίσω, μωρέ. Τι κάνεις, ρε μαλάκα? Τι κάνεις? Είσαι νεκρή. Τι κάνεις, είσαι τρελό, ρε μαλάκα? Μ' ανησυχεί που αυτοί οι δυο δεν φορούσαν μάσκες. Σε αυτές τις περιπτώσεις μόλις πάρουν τα λεφτά. Δεν περίμενα ότι ο Κάπουλας το πήγαινε τόσο μακριά. Προοδεύει ο κόσμος. Λοιπόν, εμείς χτυπάμε σε δύο μέτωπα. Πρώτο ψάχνουμε να βρούμε πού είναι η κοπέλα και ύστερα προσπαθούμε να συνεννοηθούμε με τους γονείς της. Έγινε. Και μη διανοηθείτε να κάνετε υποκλοπές. Ξέρεις τι εστί Παπαμάρκου? Λίγο. Ορίστε. Αστυνομία, θα θέλαμε να μιλήσουμε με τον κύριο Παπαμάρκου. Δεν είναι εδώ. Κοίταξε, αν όντως λείπει, θα τον περιμένουμε μέχρι να γυρίσει. Αν είναι μέσα, θα τον περιμένουμε μέχρι να φύγει. Μισό λεπτό. Μπράβο. Να αναβάλεις όλα τα ραντεβού μου. Δεν μπορώ να συναντήσω κανέναν. Στο διοικητικό συμβούλιο να με αντικαταστήσει ο Μπακογιάννης. Εντάξει. Σας ζητάει η αστυνομία, κύριε. Πρέπει να τους δείτε. Κύριε Παπαμάρκου, ήρθαμε να μιλήσουμε για την κόρη σας. Ξέρουμε ότι την έχουν απαγάγει. Την κόρη μου? Πώς σας ήρθε αυτό? Μην το αρνείστε, θα ξέρουμε όλα. Δεν καταλαβαίνω. Η κόρη μου έφυγε χτες για την Ελβετία. Ναι. Είχε βγάλει εισιτήριο για την πτήση των 7 και 15. Μόνο που δεν ταξίδεψε. Ας μιλήσουμε με ανοιχτά χαρτιά. Η Τόνια κινδυνεύει. Λυπάμαι.
χάνετε τον καιρό σας. Αν τους δώσετε τα χρήματα που ζητούν, φοβάμαι πως δεν θα την ξαναδείτε ζωντανή. Έχει δει τα πρόσωπά τους, τους γνωρίζει. Δεν θα το ρισκάρουν. Κύριο Παπαμάρκου, έχω μια παραγγελία από την Τόνια. Για σένα. Ακόμα, τι κάνει ο σκατόγερος εκεί μέσα του στην ώρα. Ναι. Η κόρη σας μου είπε να ταΐσετε τα ψαράκια της. Και ιδιαίτερα εκείνο το φουσκωτό. Θέλετε, κύριε. Κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Κοίτα, θα κόψω το δάχτυλο και θα σου στείλω να το φας. Ρε μαλάκα, κάνω ή δεν κάνω κουμάντο. Επίτηδες καθυστερούσε ο σκατόγερος για να βρω το τηλέφωνο. Κατάλαβε το, η δουλειά είναι χοντρή και χρειάζεται γερά νεύρα. Οκ. Αυτό είναι το δωμάτιό της, όπως τα άφησα από προχτές. Αυτή είναι. Ναι. Πόσο χρόνο είναι. Την περασμένη εβδομάδα έκλεισε τα 20. Είναι δύσκολο, ατίθασο παιδί, αλλά καλόψυχο. Με απειλήσαν ότι θα της κόψουν το δάχτυλο. Είναι τρελός αν ακούγα τη φωνή του. Υπερβάλλει. Πάντως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και οπωσδήποτε να συνεργαστούμε. Λύσαμε, δεν το ευχαριστήκαμε το τσιγάρο μου, δεν το πιάνω. Αυτό δεν γίνεται. Τι φοβάσαι, ρε, μόνοι μας είμαστε. Έλα τώρα, παρακάλια, θέλεις. Αφού εσύ δεν είσαι κακός. Άμα έρθουν οι άλλοι... Πόσα τελικά ζητήσατε από το γέρο μου? Να μη σε νοιάζει. Έλα, λέγε. 150. Για τη μοναχοκόρη του και λίγα είναι. Και τι θα κάνετε? Θα τα μοιραστείτε 2-3? Έλα ρε, μίλα μου και έχω πήξει. Ναι. Αν δεν σας πιάσουν βέβαια. Αν γίνει καμιά μαλακία, σε την πληρώσει την ύφη. Εγώ πάντως βάζω στοίχημα ότι θα σας πιάσω. Σταμάτα. Τη γνώμη μου λέω, ρε παιδί μου, μην τρελαίνεσαι. Πάντως έπρεπε να φοράτε μάσκες. Λάθος σας. Εγώ της το είπα. Αυτή δεν ήθελε. Εγώ δεν είμαι καρφή. Άμα φερθείτε έξυπνα και τα πάρετε, μαγιά σας. Έτσι κι αλλιώς η γυναίκα θα τα φάει όλα. Εγώ δεν πρόκειται να πάρω φράγκο.
Τι έγινε, δεν γυρίσατε? Ο μπαμπάκας κάνει νούμερα. Άμα σήμερα μιλήσει στους μπάτσους, θα σε πολύ άτυχε. Σας την έφερε, ε. Μουστάρω. Έλα, σκάσε. Τώρα θα σας ψάχνει όλη η ασφάλεια. Ο βούλος το. Χαίστηκες, έτσι. Α-α. Εσύ να φοβάσαι. Και εσύ να τρέμεις για όλη τη ζωή. Τα παρακολουθούσατε από μέρες, έτσι δεν είναι? Σε παρακολουθούσαμε. Και εκείνο το πρωί στην Κεσαριανή εσείς δεν είσαστε? Ναι. Εσύ πέταξες την πέτρα στο αυτοκίνητο. Εσύ ήσουνα. Δηλαδή, τα είδες όλα. Πήρες μάτι κανονικά. Μπράβο. Ρε, αυτός είναι τρελός, ρε. Θα κάνει καμία μαλακία, ε. Σου είπα, μην μπερδεύεσαι με τον Άλκη και μακριά από τη μικρή. Εμείς αυτή τη βλέπουμε σαν μετρητό. Γι' αυτό και τη φροντίζουμε. Και πού είσαι? Μη σου ξεφύγει και τον πίστρελό μπροστά του. Καμία σχέση με το συνεσταλμένο κοριτσάκι. Κρυώσαμε όλοι εδώ μέσα. Που μας είχε περιγράψει ο Παπαμάρκο. Δηλαδή? Το 100 την είχε μαζέψει 4 φορές. Τη δεύτερη είχε και μαύρο. Προχωρημένα πράγματα. Πριν φύγει στην Ελβετία, είχε αλλάξει 4-5 φορές το προσωπικό του σπιτιού. Γιατί? Ήτανε, λέει, VA. Υπερβολές. Κοριτσάκι είναι ακόμα. Στα 18 την πει. Εντάξει, Παύλο, ευχαριστώ. Κλείσε. Έτοιμο. Μικρή είναι, εντάξει. Και άκου εδώ. Εμείς θα σου κάνουμε μια καλύτερη τιμή. Με 150 εκατομμύρια καθάρισης. Γι' αυτό λοιπόν, αν αγαπάς την κορούλα σου, κάνε την ανάλυση. Α, και πού είσαι? Αν δω τίποτα στις εφημερίδες, σε βλέπω να μένεις χωρίς κληρονόμο. Τι πρέπει να κάνω? Καταρχήν κλείστε το τηλέφωνο. Αύριο θα πάτε στην τράπεζα και θα πάρετε τα χρήματα. Κατόπιν θα ενεργήσουμε βάση σχεδίου. Ναι. Έλα, Νασό. Πάρε κι άλλο ένα και κατεβείτε στον καράζ. Με άρματα. Έρχομαι.
Αγγέλος! Αχ, Θεέ μου, δουλειά κι αυτή. Ό,τι και να ήταν, άνθρωπος ήταν. Πάντως, οι πληροφορίες ήταν σωστές. Ο Γενοβέζος έκανε την απαγωγή. Βρέθηκε πάνω του το τηλέφωνο του Παπαμάρκου. Τίποτα άλλο. Η πρέζα. Αυτό δεν είναι καλό. Ο Γενοβέζος ήταν επαγγελματίας. Με αυτόν ήμουν σίγουρος. Τώρα θα έχουν αναλάβει οι άλλοι. Αλλά ποιοι είναι αυτοί. Αν είναι τίποτα πιτσιρικάδες, οι αντιδράσεις τους είναι πρόβλεπτες. Προσέξτε, μην πείτε τίποτα στο γέρο και τον ταράξετε. Και τώρα τι γίνεται. Τι γίνεται. Τι γίνεται. 150 δια 2. Όχι. Να την αφήσουμε να φύγει και να την κοπανίσουμε. Τι λες, μωρέ, χέστη. Κι αν όσο μαλακας μίλησε πριν πεθάνει. Ναι. Ναι. Εδώ θα ήμασταν τώρα αν είχε μίλησει. Θα μας έβρισκε λέει και διαβατήρια τώρα. Σταμάτα. Μας έχει δει, ρε. Θα μας καρφώσει. Πού θα κρυφτούμε. Πώς θα την κοπανίσουμε. Δεν πρόκειται να καρφώσει, ρε. Καλά. Σε αυτό το πλευρό να κοιμάς. Ακούς τι σου λέω, ρε. Τρελός είσαι. Ακούω λόγο, τρε. Με ξαναπείς τρελό. Τι ψάχνεις εκεί. Τσιγάρα έχεις. Τι έγινε, μπατηρίσατε. Βούλωστο. Το αφεντικό σας που χάθηκε. Έχει δουλειές. Σοβαρότερες από 150 εκατομμύρια. Κάτι άλλο συμβαίνει. Τι έγινε, τον πιάσανε οι μπάτσοι. Κόφτο. Αν τον είχαν πιάσει οι μπάτσοι, θα με κρύβατε πουθενά αλλού. Τον σκότωσαν, αυτό είναι. Σας έφεξε, ρε. 150 δια του 2. Έχεις τα κότσια. Εκτός από απαγωγή, θα σε πάνε μέσα και για βιασμό. Άσε τις ξυπνάδες. Αν σήμερα ο γέρος σου δεν φέρει τα λεφτά, την έβαψες. Θα τα έχει. Κάνετε λάθη. Και τώρα σας την έχουν εστημένη. Να προσέχεις όταν μιλάς στο τηλέφωνο. Να αλλάζεις περιοχές και να μιλάς λίγο. Και εσύ θα κερδίσεις μερίδιο. Είναι και άσχημη ιδέα. Θα σας γλίτωνα από πολλές μαλακίες. Δεν με λύνεις. Είναι πολλά ακόμα που πρέπει να μάθεις. Πήγε 10 και ακόμα. Είχανε πει ότι θα παίρνανε σήμερα για τα λεφτά. Σας είπα, χάσαν τον αρχηγό τους. Τα έχουν χαμένα. Ανησυχώ, κύριε αστυνόμε. Ανησυχώ πολύ.
Θέλει γερά νεύρα. Έχω κι εγώ κόρη στην ηλικία της. Για να πάρετε τα λεφτά, ένας τρόπος υπάρχει. Να συνεργαστούμε. Μόνο εγώ μπορώ να πείσω τον γέρο μου να δώσει τα λεφτά κρυφά από τους μπάτσους. Και εσύ τι θα βγάλεις από αυτό? 50 εκατομμύρια. Ού, την ψώνεις. Γιατί? Καλύτερη σας είναι. Πρώτα, θα σας καρφώσω στην αστυνομία. Και δεύτερο, δεν είναι και λίγα 50 εκατομμυριάκια. Εδώ έχετε ξεμείνει από τσιγάρα. Δεν είναι βιαστικό. Σκεφτείτε το και μου λέτε. Ναι, μπαμπά. Εγώ είμαι. Είσαι καλά? Καλά είμαι. Άκου, τα ξέρουν όλα. Ξέρουν ότι έχει ανακατευθεί η αστυνομία. Δεν ξέρω πώς, αλλά το ξέρουν. Φοβάμαι ότι... Καλό. Αν κάνεις μία μαλακία, σε έστειλα. Τι συμβαίνει? Θέλω να απομακρυνθείτε από την υπόθεση του παιδιού μου. Ούτε παρακολουθήσεις, ούτε τίποτα. Μακριά. Δεν μπορώ να παίζω με τη ζωή της. Όπως θέλετε. Μόνο μια ερώτηση. Πιστεύετε ότι έτσι θα είναι ασφαλέστερη η κόρη σας? Δεν ξέρω. Μην με ρωτάτε, δεν ξέρω τίποτα. Το μόνο που θέλω είναι να μην ανακατευτείτε καθόλου πια. Σας παρακαλώ πολύ. Εντάξει. Τι γίνεται τώρα? Τίποτα. Δεν πρέπει να του πάμε κόντρα. Εντελώς. Εντελώς. Πρέπει να προσέχουμε. Να είμαστε πολύ διακριτικοί. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τεράστια δεσποινή. Την καντεμιά μου. Μας περιμένουν 150 εκατομμύρια και δεν έχουμε μία. Πότε λες να πάρουμε τηλέφωνο τον πατέρα σου για τα λεφτά? Ας να περάσουν κάνα δύο μέρες. Να τα χρειαστεί και βλέπουμε. Έχουμε ξεμείνει. Και αυτά εδώ γιατί τα έχετε, για διακόσμηση? Η πρέζα είναι είδος πολυτελείας. Τι εννοείς? Σκατά σκληρή είσαστε. Πέντε-έξι κοπέλες είναι και τρεις πελάτες. Σε κανένα δεκάλεπτο κλείνω. Είναι άδειο. Μα το Χριστό σου μιλάω. Μια μαλαϊκία και σε καθάρισα. Εγκουληθείς. Γρήγορα τα λεφτά! Δεν υπάρχουν. Πριν πέντε λεφτά τα βάλανε στο χρηματοκιβώτιο. Αλήθεια σας λέω. Γρήγορα! 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 Γιατί τον αφήνεις και σε λέει χοντρό? Δεν θέλω να χαλάσει τη δουλειά. Και κάθεσαι και σε ξεφτυλίζει, έτσι? Έλα εδώ, ρε, τι έπαθες, πού πας? Φοβάσαι? Αφού το κάνεις μαζί του. Με υποχρεώνει. Νομίζεις ότι μ' αρέσει αυτός ο τρελός?
την πατήσαμε ούτε 50 χιλιάρικα. Πηδιέσαι και με το χοντρό τώρα. Όταν ο άντρας έχει όπλο, παραδίδομαι. Δεν ξέρω. Φορούσανε γυαλιά ηλίου. Γυαλιά ηλίου. Γυαλιά ηλίου. Να τα. Κάπως έτσι. Ναι. Τώρα μοιάζει περισσότερο. Ήταν και κάποιος άλλος μαζί. Ευχαριστώ. Ναι. Ένας χοντρός και μια κοπέλα. Κοπέλα. Τις φωτογραφίες με τις γυναίκες τις είδατε. Ναι, δεν ήτανε καμία. Μπορείτε να την περιγράψετε. Οι πληροφορίες λένε για δύο νεάρους. Τον ένα τον εντοπίσαμε, είναι πολύ επικίνδυνος. Η κοπέλα, κανείς δεν ήξερε τίποτα για αυτήν. Λένε ότι ήταν η πιο σκληρή από όλους. Χτύπησε και μία ταμή όταν προσπάθησε να πατήσει ένα γερμό. Πρέπει να ήταν με τον Γενοβέζο παλιά στη συμμορία. Ίσως. Καμιά φορά οι νεοφώτιστοι προχωράνε περισσότερο. Περιγραφές συμπίπτουν. Ένας αδύνατος, ένας χοντρός και η κοπέλα. Ο γέρος. Δεν άντεξε. Ταράχτηκε τόσο και... Καλά, αυτή πάλι. Πού ξεφύτρωσε. Πέθανε ο γέρος. Το είπα στις ειδήσεις. Πέθανε. Συγκοπή θα ήταν. Μπλέξαμε, αρχή. Έφερε το πρόβλημα. Και έτσι όταν άβλεπες την τηλεόραση... Κόφτο! Θα πάρω το καιρό, θα κανονίσουμε για λεφτά. Γιατί καλά δεν περνάμε. Γεμάτο το έχεις. Η κατάσταση είναι πολύ πιο επικίνδυνη από ό,τι νομίζαμε. Η συμμορία που κρατάει την κόρη σας διέπραξε αυτό το διάστημα δύο ληστείες. Ω Χριστέ. Υπολογίζαμε ότι είναι δύο άτομα νεαρές ηλικίες. Αλλά τελικά είναι τέσσερις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να συνεργαστούμε. Ήδη ευθύνονται για το φόνο ενός ανθρώπου. Σας υπόσχομαι ότι θα είμαστε πολύ διακριτικοί. Μιλάμε πολλά, ξέρεις ποιος είναι.
παιδί μου. Εντάξει, καλά. Τα λεφτά. Τα λεφτά είναι εδώ. Το παιδί μου. Πότε θα αφήσετε ελεύθερο το παιδί μου. Ναι. Ναι. Κοίτα, μην κάνεις μόνο το λάθος να φέρεις τους μπάτσους, γιατί... Μην ανησυχείς. Τους έχω ειδοποιήσει να μην αναμειχθούν. Εντάξει. Άκου προσεκτικά. Αύριο το πρωί... Είναι πομπός που μεταδίδει συνέχεια σήματα. Έτσι θα μπορούμε από απόσταση... να ελέγχουμε τις κινήσεις τους. Καλή επιτυχία. Φεύγει με τη μηχανή. Τον ακολουθώ. Στείλτε ενισχύσεις. Γρήγορα. Πες μου ειλικρινά, αποφασίσατε να με σκοτώσετε? Κοίτα με στα μάτια και πες μου την αλήθεια, ναι ή όχι? Σταμάτα. Ώστε είσαι κι εσύ μέσα, ε? Όχι. Τι όχι, ρε? Σταμάτα, Τόνια. Νομίζεις ότι θα σου δώσει μερίδιο, αφού είσαι για μαλάκα. Το σήμα σου πάει δυναμώνει. Φαίνεται πως είναι εκεί κάτω.
Μαλώνουν μεταξύ τους. Διαφωνούσαν συνέχεια και ερχόντουσαν στα χέρια του. Τι έγινε σήμερα το πρωί? Δεν κατάλαβα τίποτα. Με είχαν συνέχεια δεμένη. Ξαφνικά άκουσα πυροβολισμούς και κάποιους να φεύγουν. Ποτέ δεν έχω φοβηθεί τόσο πολύ στη ζωή μου. Πόσοι ήταν συνολικά? 4, μπορεί και 5. Θα μπορούσες να τους αναγνωρίσεις? Όχι. Δεν τους είδα ποτέ. Μου μιλούσαν πάντα πίσω από την πλάτη. Ήταν και μια γυναίκα μαζί τους, ε? Ναι. Άκουσα πολλές φορές τη φωνή της. Αυτή έδινε τις συνταγές. Την πιάσατε? Όχι ακόμα. Μήπως έχεις ιδέα τι έκαναν τα λεφτά? Δεν τα βρήκατε? Αυτή θα τα πήρε. Τελειώσαμε, κυρία Παπαμάρκου. Ορίστε, καθίστε. Λοιπόν, την έχεις ξαναδεί? Δεν νομίζω. Υπάρχει περίπτωση να είναι η ίδια γυναίκα που είδες στο σούπερ μάρκετ? Δεν ξέρω, της μοιάζει λίγο, αλλά... Μάλλον όχι, δεν ξέρω. Εντάξει, τελειώσαμε. Μπορείτε να πηγαίνετε. Τι είναι πάλι αυτό? Έχω μια ιδέα. Τη μικρή Παπαμάρκου να την παρακολουθείτε συνεχώς επί 24 ώρου βάσεως.